Όχι μόνο δεν εμφανίστηκε μετανιωμένος για τον πύρινο λόγο του, αντιθέτως εξακολούθησε να εμένει στις απόψεις του περί αντισυνταγματικότητας για τη χρήση μάσκας, εξαπέλυσε απειλές κατά της έδρας, αποκαλώντας παράνομους και δοσύλλογους στους δικαστές και στο τέλος καταδικάστηκε σε 9 μήνες φυλάκιση με τριετή αναστολή. Ο λόγος για τον 47χρονο Ρεθμιώτη ιερέα, ο οποίος προκάλεσε σ' άλλο στο Πανελλήνιο με το κήρυγμά του στο 5ο Νηπιαγωγείο Ρεθύμνου, ανήμερα του αγιασμού για την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς. Δεν έκανα κάτι παράνομο. Δεν έχω τύψεις και ενοχές. Αισθάνομαι υπερήφανος και δεν ήρθα εδώ να απολογηθώ. Ο κληρικός που προσήλθε ενώπιον των δικαστών χωρίς να φορά την προστατευτική μάσκα είχε ένα έντονο λεκτικό επεισόδιο με τον πρόεδρο της έδρας όταν εκείνος του ζήτησε να βάλει τη μάσκα του. Ισχυρίστηκε ότι αντιμετωπίζει αναπνευστικά προβλήματα, όμως όταν ο πρόεδρος Ποτάκης του ξεκαθάρισε πως θα του επιβληθεί και το πρόστιμο των 150 ευρώ, τότε αναγκάστηκε να κάνει χρήση. Αρχικά ο ιερέας ζήτησε από το μονομελές πλημελιωδικό δικείο Ρεθύμνου την αναβολή της δίκης, επειδή όπως ισχυρίστηκε απουσίαζε ο συνήγορός του και ο βασικός μάρτυρας υπεράσπισης, τα ονόματα των οποίων όμως αρνήθηκε να αποκαλύψει στους δικαστές. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα την απόρριψη του αιτήματός του, προκαλώντας την έντονη δυσφορία του και τον ξεσηκωμό ενός υποστηρικτή του από το ακροατήριο, ο οποίος λίγο πριν εκδιωχθεί από την αίθουσα από τις δυνάμεις της Ελλάς, απείλησε τους δικαστές με μηνύσεις. Και αυτή τη στιγμή δεν δικάζεται εμένα, δικάζεται την αλήθεια, το δίκαιο, το Θεό, το Χριστό που έχετε πάνω από σας την εικόνα του, κύριε Πρόεδρε. Αυτό που έγινε δεν ήταν δίκη, ήταν παροδία δίκης. Ντροπή, ντροπή και αγανάκτηση για το σύστημα που τρομοκρατεί και φοβίζει τον ελληνικό λαό. Καθ' όλη τη διάρκεια της ακροαματικής διαδικασίας, ο κληρικός άκουσε δύο από τις νηπιαγωγούς του σχολείου και ένα γονέα να καταθέτουν για όλα όσα διαδραματίστηκαν το πρωί της 14ης Σεπτεμβρίου στο 5ο Νηπιαγωγείο Καλλιθέας, ενώ όταν έφτασε η ώρα της απολογίας του αρνήθηκε να το κάνει, απειλώντας εκ νέου τους δικαστές για να απαντήσει κατά την αγόρευσή της η εισαγγελέας της έδρας, που ζήτησε και την ενοχή του, ότι το δικαστήριο δεν φοβάται και πως οι δικαστές ασκούν τα καθήκοντά τους με βάση τους νόμους. Ζητώ έστω και την ίστατη στιγμή την αναβολή της δίκης για το καλό σας, διότι είσαστε δοσύλλογοι. Αίσθηση και ποικίλα σχόλια όμως προκάλεσε και η κατάθεση ενός μοναχού από τη Μονή της Αγίας Λαύρας στο Άγιο Όρος, ο οποίος συνεχίζοντας το ίδιο παραλήρημα με το 47χρονο κληρικό, τον χαρακτήρισε ως αγωνιστή που λέει την αλήθεια για τη φήμωση του ανθρώπου με τη χρήση της μάσκας, όπως είπε. Πρόσθεσε ακόμα πως όλα αυτά είναι μια συκοφαντία τη στιγμή που δεν υπάρχει πανδημία, αλλά ούτε και θάνατη εξαιτίας της, όπως ανέφερε χαρακτηριστικά. Κάνει έναν αγώνα τον οποίο θα έπρεπε να κάνουν όλοι οι ιερείς και όλοι οι επίσκοποι. Δυστυχώς δεν κάνουν αυτά που πρέπει. Ο πατήρ Εμμανουήλ βγήκε εφθαρσός και είπε αυτά που έπρεπε. Αυτά που είπε αντιπροσωπεύουν την ορθόδοξη πίστη μας και την παράδοσή μας. Ο γέροντας Σάβας, που οι πληροφορίες τον θέλουν να μην ανήκει πλέον στο σώμα του Αγίου Όρους, αλλά ούτε και στους κόλπους της Εκκλησίας της Κρήτης, έκανε το δικό του πρωτοφανές κήρυγμα στο δικαστήριο περί μασονίας και ομοφυλόφιλων, οι οποίοι, όπως είπε, καταδικάζονται από το Ευαγγέλιο, προχωρώντας μάλιστα σε μια άνευ προηγουμένου προτροπή στους πολίτες να κατηγορήσουν το Χριστό γι' αυτό και όχι τον ίδιο. Εγώ, σαν Ορθόδοξος, λέω ότι το Ευαγγέλιο και πηγαίνετε κατηγορήστε τον Χριστό. Ότι καταδικάζει την ομοφιλοφιλία. Εγώ τι καταδικάζω? Ο Χριστός. Τότε γιατί δεν κατηγορούν εμένα και δεν κατηγορούν τον Χριστό? Εντάξει, οι ομοφιλόφιλοι έχουν το δικαίωμα να πάνε να βγάλουν τα μάτια τους, που λένε. Και εμείς δεν τους λέμε τίποτε σε αυτό. Εμείς δεν έχουμε γνώμη. Ο 47χρονος ιερέας καταδικάστηκε τελικά για διέγερση σε ανυπακοή, καθώς και για διέγερση σε διάπραξη εγκλημάτων, ενώ άσκησε ήδη έφεση και τη Δευτέρα θα καταθέσει μηνύσεις εναντίον των δικαστών και της γραμματέως του μονομελούς πλημελιωδικείου Ρεθύμνου. Εν τω μεταξύ, νέα αναβολή για να εκδικαστεί στις 23 Σεπτεμβρίου στο τριμελές πλημελιωδικείο Χανίων πήρε η υπόθεση της μητέρας που κατηγορείται για υποκίνηση της κατάληψης στο γυμνάσιο και λύκειο Βουκολιών με αφορμή τη χρήση μάσκας στα σχολεία. Η κατηγορούμενη βρέθηκε σήμερα στα δικαστήρια των Χανίων, όχι όμως και οι μηνυτές, με αποτέλεσμα να δοθεί νέα αναβολή. Θυμίζουμε ότι κατηγορείται επίσης για εξύβριση και απειλή σε βάρος εκπαιδευτικών του Γυμνασίου και Λυκείου Βουκολιών, ενώ η ίδια αρνείται ότι παρακίνησε τους μαθητές να προχωρήσουν σε κινητοποίηση και υποστηρίζει πως όταν έφτασε στο σχολείο την περασμένη Τρίτη, τα παιδιά είχαν ήδη βάλει λουκέτο.